Τα λόγια του Κυριάκου Μητσοτάκη στην διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης στη Βουλή ήταν αρκετά για να φουντώσουν τα σενάρια για τον επόμενο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και είναι αυτονόητο ότι η συνταγματική πρόβλεψη για τελική εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας με απλή πλειοψηφία δεν αναιρεί, το επαναλαμβάνω, δεν αναιρεί την πολιτική ευθύνη της εκάστοτε πλειοψηφίας να αναζητεί πρόσωπο το οποίο θα εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση. Η προεδρολογία άνοιξε για τα καλά, καθώς απομένει περίπου ένας μήνας μέχρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να λάβει τις τελικές αποφάσεις του, όπως αποκάλυψε ο ίδιος στην Φόφη Γεννηματά κατά τη μέρα που συνάντησε τους πολιτικούς αρχηγούς. Στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη υπάρχουν κάποιες αρχές, οι οποίες και περιγράφουν τα στοιχεία που θα έχει ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας, αν τελικά αποφασιστεί να μην προταθεί για δεύτερη θητεία ο Προκόπης Παυλόπουλος. Τα στοιχεία αυτά είναι: γυναίκα για πρώτη φορά στην Προεδρία, να μην είναι απαραίτητα πολιτικό πρόσωπο, ηλικία μεταξύ 55 και 65 ετών και να έχει ευρεία κοινωνική αποδοχή με έντονο προφίλ και δραστηριότητα. Αυτό που ισχύει είναι ότι τα πολιτικά χαρακτηριστικά του Προέδρου της Δημοκρατίας έχουν να κάνουν όχι τόσο με την πολιτική του ταυτότητα, όσο με την παράσταση και την απήχηση που έχει στην κοινωνία, τις συσπηρωτικές του θέσεις απέναντι στα μεγάλα ζητήματα του έθνους, και εξ αυτού του λόγου θεωρώ ότι πρέπει περισσότερο να συγκλίνουν οι πολιτικές δυνάμεις. Τα σενάρια για τα πρόσωπα που έχουν συζητηθεί ανεξάρτητα και από εκείνο το αυστηρό πλαίσιο δίνουν και παίρνουν, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Συνήθως, ονόματα που βλέπουν τη δημοσιότητα καίγονται, ωστόσο δεν υπάρχει ποτέ καπνός χωρίς φωτιά. Ψηλά στη λίστα ακούγεται το όνομα της Εκατερίνης Σακελαροπούλου, πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, πρώτη φορά στην ιστορία γυναίκα που εκλέχθηκε επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ. Επόμενος στη λίστα των υποψηφιωτήτων είναι ένα πρόσωπο που έχει ακουστεί κι άλλες φορές για τον θεσμό. Είναι ο Νίκος Αλιβιζάτος, καθηγητής συνταγματικού δικαίου, και ανέλαβε σήμερα την Προεδρία της Επιτροπής για την Αστυνομική Βία. Ένα ακόμα πρόσωπο που πέρασε σύντομα από την πολιτική τις δύσκολες ώρες της μνημονιακής έντασης, ακούγεται ότι συζητείται για την Προεδρία. Είναι ο Λουκάς Παπαδήμος, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός από τον Νοέμβριο του 2011 έως τον Απρίλιο του 2012 με τη στήριξη Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΛΑΟΣ. Γυναίκα είναι και η επόμενη υποψηφιότητα που είδε το φως της δημοσιότητας. Πρόκειται για την Μαρία Δαμανάκη, η οποία ήταν πρόσφατα Επίτροπος Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει κάνει την τελική επιλογή, καθώς αυτή θα γίνει κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων. Το θέμα προκαλεί άπειρες συζητήσεις και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, με κάποιους να μιλούν ακόμα και για υποψηφιότητα του Αντώνη Σαμαρά και κάποιους άλλους του Κώστα Καραμανλή. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα κόμματα συμφωνούν ότι ο επόμενος πρόεδρος θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα ευρείας συνένεσης. Ο όρος αυτός, λένε όσοι γνωρίζουν, απέχει ακόμα και από μια συμφωνία απλώς μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, αφού αυτή η περίπτωση μπορεί να έχει συνένεση με αριθμητικό αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι μεγάλη.